αυτό το κομμάτι. Πάντα μαγειρεύουμε για εσά. Ιδίω εδώ σήμερα ο αγαπητό μου Ανέση και γενικώ και η παρέα που φέρνει πολλέ φορέ φέρνει κάμε νηστίσιμα. Λοιπόν, φαγητά κατά κύριο λόγο. Εντάξει, σήμερα θα πάμε λίγο λαδάκι. Το πάμε. Μην μου το δίνει κιόλα. Ναι, θα βάλουμε λαδάκι για να λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε αγαπητοί μου φίλοι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Θα κάνουμε τηγανιά. Τηγανιά. Μεταφορικά λέξη τηγανιά, εντάξει. Τηγανιά. Ναι, τηγανιά. Αλλά όμω σε με μανιτάρια. Λοιπόν. Ερώτηση. Θα την κάνω να την ακούσει και ο κόσμο. Γιατί λοιπόν, την έκανε την ερώτηση. Λέλε. Για ποιο λόγο δεν βάζουμε μεγάλα μανιτάρια να γίνει τη γανιά μα. Μπορούμε να βάλουμε μεγάλα μανιτάρια τη γανιά, αλλά που δεν έκανε τη γανιά, πήγα διάλεξε τα baby τα μανιτάρια. Γιατί ναι. Θέλω να κρατάνε τα ζουμιά του μέσα, γιατί κατάλαβε. Άμα δηλαδή, το κόψει όμω. Τα... Θα το δει, θα σου κόψω ένα λύση πω είναι μέσα και θα δοκιμάζει μετά ένα ολόκληρο και ένα. Γιατί, ένα... γιατί πατά το ρολόι. Έξι μήνε εδώ πέρα ακόμα την έχει μάθει. Τόση ώρα πέρασε μεγάλη. Μεγάλωσε έξι μήνε. Εδώ πέρα ο Στάφο έβαλε γένεια. Μεγάλο. Είναι με τη μόδα και αυτό. Με τη μόδα, με τη μόδα. Φυσικά, μόδα πα. Όχι, εγώ όπω πάντα ξέρει είμαι έχω δίκιο. Τι θέμα έχει. Έχω ένα θέμα του πλαμπού να ξυριστώ. Γρατζουνέ τη γυναίκα. Όχι, του πλαμπού να ξυριστώ. Λοιπόν, λοιπόν, θα τα βάλω τα μανιτάκια ολόκληρα. Περίμενε. Πρώτα θέλω να μου πει για ποιο λόγο δεν βάζουμε μεγάλα μανιτάκια το πλαμπού. Μπορεί να το κάνουμε και αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώ σου λέω όταν βάζω μεγάλα τα μανιτάκια κρατά πιο πολύ τα ζουμιά του μέσα. Μάλιστα. Μαγειρεύονται γύρω-γύρω και με το. Κοιτάξτε πώ κάνει πάρα. Μια λες έτσι. Λοιπόν, ρίχνουμε, λοιπόν. Κοίταξε. Θα κόψω αυτό το μεγάλο. Ναι, τώρα, αυτό λέω, επειδή όταν το κόβεις, δεν θα φύγει το ζουμί, ας πούμε. Όχι, δεν φεύγει. Πάλι θωρακίζεται. Επειδή απλώς λέω τώρα, εγώ θα τα ρίξω όλα μέσα. Τα πολύ μεγάλα τα κόβουμε στη μέση, εντάξει. Όπα, και το μπαμπού έχει τώρα. Δεν θέλει. Τέλειος. Λοιπόν, δώσουμε αγαπητέ μου Δημήτρη, πρώτον την καρτέλα μας. Τα να τα κόβω εγώ. Την καρτέλα, παιδιά, την καρτέλα θέλω ακριβώς. Και εσύ δεύτερον, πήγαινε πάντα με το exit. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 250 γραμμάρια μανιτάρια. Ένα ξερό κρεμμύδι. Μία πιπεριά φλωρίνης. Μία πράσινη πιπεριά, μία. Το έχω το. Μία σκυλίδα σκόρδο, μία πρέζα ρίγανη, λίγο μαϊντανό, λίγο θυμάρι, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τηγανιά, αγαπητοί μου φίλοι, με τι άλλο φυσικά, με πέσω με μανιτάρια. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν να πω το φίλο μου τον Χρήστο, ευχαριστώ γιατί μου έδωσε την ιδέα αυτό το πέρα. Μου λέει τι να κάνω, φίλε, θα συνειδητοποιήσω για λόγω ληστεία. Κάνε μια τηγανιά μανιτάρια, μου λέει και τα κατάκια και βγάλαμε τα χέρια. Λοιπόν, σοτάρουμε λίγο τα μανιτάρια μα. Τα μανιτάρια να ξέρω ότι τραβάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ και βγάζουν και τραβάνε πάρα πολύ λάδι. Θα τροφήξουν αυτό το λάδι τα μανιτάρια. Το κρεμμυδάκι μα το κρόβω χοντρό. Δεν το κόβω ψηλό. Μάλιστα. Εντάξει. Πετούλε δηλαδή. Θα το δει που θα πέσει μέσα γιατί δεν θέλω να διαλυθεί το μανιτάρι. Θέλω να αισθανόμαστε όλε. Όλες τις γεύσεις στο στόμα μας. Έτσι όπως το είπες, το μπερδεύτηκα. Λοιπόν, όσο βλέπεις τα μανιτάρια μας, θα αρχίσουν να μαζεύουν σιγά σιγά, να συρρυκνώνονται. Θέλω ένα-δύο λεπτάκια. Εμείς ετοιμάζουμε τα υλικά μας εδώ πέρα, κόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Θα κόψουμε την πιπεριά μας. Την πράσινη. Την πράσινη. Και θέλω να μας ενδιαφέρει το πιάτο μας να έχει και μάτι. Μπορεί να το κάνουμε και σε καρεδάκια θέλουμε, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι να το βλέπω το κρεμμυδάκι μέσα ολόκληρο. Και σε. Σε στρώει και σολοδελίτης, εντάξει. Ναι. Πώς το βλέπεις. Ήδη με δουλειά έχει και... Και σιγά σιγά φυσικά που βλέπετε και εσείς από πάνω. Αρχίζει να... και ρουφάνε το λαδάκι. Μπράβο. Και γλασάρουνε και ξέρεις που λέει το χρωματάκι αυτό ωραίο το καφέ. Ωραία. Και θα σου έρθει γεύση φιλαράκι στο στόμα σου, σε λες και τρώνε μπριζολάκι. Αλλά θα φας μανιταράκι. Γι' αυτό το λένε κιόλας κρέας του δάσους. Α, μπράβο. Σωστός. Μ' αρέσει η δημογένεια. Λοιπόν. Τελικά η Γιάννη μάθει πολλά εδώ πέρα στην εκπομπή από ό,τι βλέπω. Στην μαγειρική. Από τον χρόνο, μάλλον θα κάνω και εγώ την μαγειρική. Μια κουβέντα μαγειρική. Και εγώ θα κάνω ταξίδια, γίνεται. Ναι, φυσικά, ναι. Λοιπόν, σου υποσχέθηκα θα κάνω και ένα ημάι μπαλντί. Ναι, το περιμένω το ημάι μπαλντί όμω. Ναι, πότε το κάνουμε. Μια μέρα θα το κάνω και έλειπε, ρε μεγάλε. Είτε είσαι ταξίδι. Τώρα είμαι εδώ πέρα. Θα το κάνουμε. Λοιπόν. Το ημάι μπαλντί είναι νησίσιμο. Ε, φυσικά. Όπα, κοίταξε, άμα δεν μιλάμε για. Ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας μέσα. Είπαμε αφού λοιπόν έχει φύξει λίγο λαδάκι και έχουν ακριβώς. Ήδη πάρει το χρωματάκι του, καραμελώσανε το πω έτσι, τα μανιτάρια. Από το χρωματάκι θέλω να πω. Ρίχνουμε λοιπόν, το ξερό το κρεμμύδι. Βασικά πρέπει να προσέξουμε λίγο τη σειρά. Πρώτα πάντα τα μανιτάρια μετά το κρεμμυδάκι. Ναι. Θέλουμε να γλασάνε λίγο το κρεμμυδάκι. Μάλιστα. Και μετά στο τέλος βάζουμε τα δύο χρώματα περιγές. Μετά τα αρωματικά μας. Όχι, δεν πειράζει. Μόλις πάρει το κρεμμυδάκι σε το χρώμα του, ξέρετε, εκείνο το μαυράκι είναι έτοιμο. Άρχισε να μου σκουβολάει κιόλα εδώ πέρα. Πόπο, παιδιά. Ε, βλέπει το τι βλέπει ωραία πράγματα. Και ευτυχώ που ήταν νηστικό σήμερα, να ξέρει. Για σένα. Για μένα είναι. Για μένα είναι νηστικό. Λοιπόν. Με για το gadget. Το gadget. Τι να το λέμε, τηλεόραση, βρίσκει το χέρι σου. Πολλά έχει. Τι έχει. Πολλά έχει. Ε, ώρα έχει. Δεν έχει. Εγώ πάλι είμαι παραδοσιακό. Κοίταξε το λουγάκι. Εντάξει, παραδοσιακό. Εγώ με το gadget είμαι εδώ. Θα μα πει τι είναι αυτό το πράγμα, να ξέρω και εμεί τι είναι αυτό. Κάμε σήμερα πόσο κόσμο είναι αυτό. Έχει τα πάντα. Πήρα το ρολόι, λέει σαν τηλεόραση είναι.
Τι είναι τηλεόραση, απλώς είναι λίγο μεγάλο. Τι είναι λίγο μεγάλο. Επειδή έχει πάρα πολλά μέσα. Πω, κοίταξε. Τώρα αυτά τα μανιταράκια θα γίνουν λουκουμάκια. Λουκουμάκια θα γίνουν και μάλιστα μαζί με το κρεμμυδάκι τώρα και με την πιπεριά μετά μέσα. Το βλέπεις πως γλασάρει, ε. Κατάλαβες πως θα τα κάνω μεγάλα τα μανιταράκια που θα μαζέψουν εκεί βάζοντας. Θα γίνουν κλαπ κλουπ. Κατάλαβες. Ωραία. Ήδη μαζέψαν από ό,τι βλέπω. Ναι, θα μαζέψουν κι άλλο. Λοιπόν. Κόκκινη πυριά. Κόκκινη πυριά. Δεν μας ενδιαφέρει η σειρά του, ναι, πράγμα, γιατί ίδιο μέγεθος είναι. Κόκκινη πυριά, πράσινη. Πράσινη πυριά. Αυτό το που κάνουμε, μην το κάνετε σπίτι σας. Όχι. Εσείς πάτε μια ξύλινη κουτάλα και κάνετε το έτσι απλά. Αν τυχόν δεν θέλετε να μαζεύετε λάδια και πυριές από κάτω, θέλω να πω, το λόγο το λέω. Λοιπόν, το γένιο που βλέπεις. Ναι. Άρχισε να παίρνει. Παιδιά, αυτή η μυρωδιά που χτυπάει είναι... Τρέλα, ε. Τρέλα. Εγώ μαζί σου με το γένι. Α, τέτοιες φυγανιές θα κάνετε μέχρι και το που θα σουβλίσετε. Μετά όπως θα καταλάβει. Χρήστο, είσαι τελικά εξαιρετική ιδέα. Μου άρεσες και θα σε προτιμήσω. Όχι, είναι καλή ιδέα το Χρήστο μας. Καλή ιδέα. Χριστάκι, άλλο το πει και λέω καφέ. Και άλλο θα χάσει μαμπαλί. Όχι. Πράγμα είναι μεγάλη, Πέμπτη. Δεν γίνεται. Άρα, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι, τώρα αυτές τις μέρες, για να μην γυρίσεις. Θα το δοκιμάσω. Όχι, μη. Μη σε παρέλα, βγάλω το φαγητό και μετά μην κλείσουν οι κάμερες. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν. Τώρα βάζουμε, τι βάζουμε τώρα, βάζουμε το σκοράκι μας. Τώρα ετοιμάσου λίγο μαϊντανό, εγώ που το είπες, τι το είπες εδώ, φτιάφι το έχεις πει. Εγώ τίποτα, είπα, εσύ το είπες. Εσύ είπες, εσύ είπες πορτοκάλι είναι. Δεν είναι πορτοκάλι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, παίρνουμε τα φιλαράκια μας. Ναι, δεν θα βάλω κοτσάνια εδώ πέρα. Δεν ακούω μια φροντικά του, σε παρακαλώ Δημήτρη, να ξέρω ο κόσμος τι γίνεται. Ακριβώς. Παιδιά, μανιτάρια, ένα ξερό κρεμμύδι, πιπεριά φλωρίνη, πιπεριά πράσινη, αδερφή κόκκινη, μια σκυλίδα σκόρων τη βάλουμε σε λίγο μέσα, μια πρέζα ρίγανη σε λίγο, λίγο μαϊντανό ετοιμαζόμαστε, λίγο θυμάρι, λάδι, αλάτι και πιπέρι για να φτιάξετε μια υπέροχη τηγανιά με μανιτάρια. Το πώ, τι το βλέπετε. Όπω το φέρω το λαδάκι εδώ πέρα. Ε, θα το ρουφίξω. Λοιπόν. Δες τη λίγη σαμαδάκι είσαι. Καλά. Δες τη λίγη σαμαδάκι του κάνεις. Ωραία. Ψιλοκόβεις και όλα τα μεγάλα πάρτα. Ας το μεγάλο σε μένα, τα πάρω εγώ. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, Διογέννη, πάμε τώρα στο σκολάκι μας. Λίγο σκολάκι. Τώρα ξέρεις, τώρα έχω εσένα εδώ πέρα, δεν μπορεί να κάνω και τίποτα μαγιά. Ωραία, βάζουμε... Βάζουμε πάστα, βάζουμε κανονικά δύο σκορδάκια θέλει, αλλά εμείς βάζουμε πάστα γιατί ο διγέρι μας είναι λίγο δηλικάτος. Όχι, ήταν λίγο πιο ελαφριά να είναι η γεύση. Είναι πιο ελαφριά. Πάστα του κύριου Σατσούλη εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Α, ωραίος τρόπος να κατέψεις το σκορδάκι. Θα πάει παντού με στεναχωριές. Δεν ξέρω. Κοίταξε πως καραμέλος εδώ πέρα κάτω, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Θέλουμε περίπου δηλαδή 15 λεπτάκια για όλα αυτά τώρα. 15 λεπτά βαριά. Λοιπόν, Διογέννη μου. Άλε. Λίγο θυμαράκι. Ναι. Από το βουνό, καθώς το περιγιάλι κάτω. Θυμαράκι. Θυμαράκι, ξέρω. Φυσικό. Φυσικό θυμαράκι, να ρίξουμε λίγο ακόμα. Όχι. Ό,τι έχει το περιγιάλι δεν αγοράζεται. Μάλιστα. Καλά, ό,τι έχει το περιγιάλι δεν αγοράζεται. Λοιπόν. Ακριβώς. Πάμε να ρίξουμε και λίγο ριγανίτσα μας. Ριγανίτσα. Για δε... Από την περιγιάλη αυτή. Μυρίζει ρίγανη, όχι αυτή τη δεύτερη ο φίλος μου Χρήστος. Μυρίζει ρίγανη. Ναι. Λοιπόν. Τώρα από κάτι. Δεν θέλω να ρίξω ρίξω τα τέτοια πάνω, βλέπεις ε. Να πω τώρα κάτι εγώ. Κάτι. Για κάτι, για μετά, για μετά λέω, για μετά νηστείας. Ναι. Το ίδιο πιάτο αυτό. Το κάνουμε κρέας. Όχι, με τι σαλτσούλα πάνω θα το βάλεις. Κόκκινη σαλτσούλα, μανιτάρια, κρέμα καλά. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που τελειώνουμε το φαγητό μας. Ωραία. Ρίχνουμε το μανιτανό μας. Ωραία, το μανιτανό, παιδιά. Θα το ρίξουμε όλο. Για μετά το ρίξουμε. Δεκόρε, και λοιπόν. Το μάτι πρέπει να φάει, ξέρετε πολύ καλά και το μάτι. Διογέννη μου, μόλις έχω τελειώσει για σένα. Αυτό το χάσει από μάχη, το βάλω κάπου εκεί πέρα. Πες το, φίλε μου. Λοιπόν. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάτσε ο λαδάκι, εξαφανίστηκε. Δεν το είπα. Δεν λέω ψέματα. Παιδιά, αυτό το πιάτο θα είναι τα πιο ωραία που έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, Διογέννη, να σβήσουμε λίγο τη δική μας κουζίνα. Ωραία, φαντάζει. Θα το βάλουμε μέσα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ξέρω. Λοιπόν,
Ανίλ, θα πάρουμε το φίλο μας εδώ πέρα του Ανίλ. Να καθαρίσουμε λίγο το πιατάκι. Θα ρίξουμε και κλικ, κλικ, κλικ. Φυσικά, πιπεράκι ναι. Θέλει και. Πιπεράκι θέλει. Ναι. Και άλλα τα θα ρίξουμε στο τέλος. Και εγώ το φάω, δεν κοιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας το ξέχασε το. Και πιπεράκι. Και το ντοκοράκι μας που είναι φυσικά το μαϊντανός, έλα. Μαϊντανός πάει πάντα ζωντανός πάνω. Και ρίχνουμε και λίγο γύρω γύρω εδώ πέρα. Και τώρα, Διογέννη, μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα. Εδώ, στο αγαπητό μου το φίλο του Σταύρου, ένα κοντινό σου έτσι και το Σταύρο. Μπράβο, αγόρι μου. Καθάρισε το κιόλας λίγο. Πλησιάσου λίγο, σε παρακαλώ, πολύ πιο κοντά μπορείς να πλησιάσεις, το ξέρω, εκεί πέρα μια χαρά είσαι. Και, αγαπητέ μου Ανέστη, να το βάλουμε... Α, μισό. Μισό λίγο εδώ πέρα, να το κάνουμε, να το βάλουμε και μια ακριβώς παιδιά, να δείτε και από πάνω, πώς φαίνεται, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Κάνουμε ακόμα πλάνο, αγαπητέ μου Σταύρο, να το έχουμε έτσι, εκεί. Α, εκεί είσαι μια χαρά. Αυτό το έστω. Μόνο το χρώμα που βλέπει, θέλει να μπει μέσα στην τηλεόραση και να δοκιμάζει τη γανιά. Λοιπόν, μια πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, και τώρα, εδώ σε μένα, στη μέση. Εδώ. Παιδιά, αυτό το πιατάκι. Τη γανιά. Ορίστε, κύριε Διογέννη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε συνολικό, ξέρει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και με κάνα παραπτήρηση, κύριε που κάνω μαγειρεύω, λέει εσύ δεν δοκιμάζει. Εσύ αφού τα φτιάχνει, φίλε. Δεν κάνω δοκιμάζω. Όχι, δεν κάνει δοκιμάζει. Ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κοπήρα και δέντε, βλέπεις κοπή πέρα. Πήρα μανιτάρι. Καταρχήν θέλω να πάρεις ένα κομμένο μανιτάρι να δεις πώς σου ζουμπερώνει το μικρό που έχει κρατάει τα ζουμπιά. Κάτσε πάνω μεγάλο εγώ. Κρέας. Σαν να τρως κρέας. Κρεατάκι. Συνεχίζουμε. Πάμε δεύτερη. Κάτσε να κόψω όλο το μανιτάρι. Να το κόψω. Ω. Εδώ πέρα. Λοιπόν, Διογέννη, τρώμε εξαιρετικά. Το ξέρω ότι τρομάζεσαι με στο νερό. Το κομμένο θα το δοκιμάσω. Μπορείς να νερό ζηλεύει. Δεν πειράζει, άσχα να ζηλεύει, κάμερα μάνια. Όχι, φίλε. Εξαιρετική. Μπράβο μας. Μπράβο του. Α, τι μπράβο σας. Φίλοι και φίλες. Φίλοι και φίλοι, γεια σας, τα λέμε αύριο. Μια εξαιρετική τηγανιά.